Φίλοι μου, γεια σας και πάλι. Βλέπετε τι σας έχω ετοιμάσει. Προβλέψεις. Κίνο. Ένα διπλό επεισόδιο. Έλεγα ξεκινήσουμε πρώτα με τις προβλέψεις και μετά να δώσω κάποιους αριθμούς που τώρα τελευταία βγαίνουν συχνά στο κίνο. Μιλάω συχνά για τετράδες και πεντάδες. Πιστεύω ότι αν το παρακολουθήσετε θα δείτε ότι βγαίνουν συχνά οι αριθμοί και αν παίζετε κάποιες κληρώσεις κάποιοι, καλό είναι να παίξετε αυτούς τους αριθμούς που θα σας δώσω. Λοιπόν, μείνετε στο βίντεο και θα ακολουθήσει το βίντεο με το κίνο αφού δώσουμε τις προβλέψεις μας για την Κυριακή. Λοιπόν, πάμε για την Κυριακή τώρα. Ξεκινάμε τα παιχνίδια της Κυριακής. 19 Ιουλίου στο 3.33 Oldringham Chester City over και δίνω ένα ωραίο φαβορί εδώ 3.40 Derby Lynch. Η Lynch έχει περάσει, πήγε πρώτη κατηγορία στην Αγγλία μετά από 16 χρόνια. Λοιπόν, πιστεύω είναι πάρα πολύ ανοιχτό παιχνίδι, το goal είναι κυρίαρχος παιχνιδιού και η Lynch θα βάλει γκολ πιστεύω, αλλά και θα φάει ένα διάφορη, οπότε είναι και ένα ανοιχτό παιχνίδι με over. Αλλά πάμε στο πρώτο γκολ. Μετά έχουμε παιχνίδι της Πολωνίας, Λέγκια Βαρσοβίας, στο 3.64 κωδικός, ένα ωραίο overάκι που πληρώνει σε 1.70. Λέγκια Βαρσοβίας. Λοιπόν, θα πάμε και στο άλλο, στα άλλα παιχνιδάκια μας. Και τώρα είμαστε στα παιχνίδια. Παναθηναϊκός Όφη, ΠΑΟΚ Άρης, Νάπολη Ουντινέζε και Σεβίλη Βαλένθια. Λοιπόν, αν και δεν πολύ υποστηρίζω ελληνικά παιχνίδια γιατί τα έχω φάει στη μάπα με μικρές αποδόσεις, έχω χάσει καλά λεφτά. Παραδείγματος χάρη με τον Παναθηναϊκό έχω χάσει πολλά λεφτά γύρω στο χιλιάρικο. Το περίμενα άσο στο 1.20 και είχε έρθει χ. Νίκαγε μέχρι το 90 και είχε έρθει 1-1 στο 90. Λοιπόν, τέλος πάντων, πονεμένη ιστορία. Πάμε στο 400, τον Παναθηναϊκό με Όφη over και τα 401 ΠΑΟΚ Άρης, Derby Θεσσαλονίκης και πάμε στο over και αυτό είναι ανοιχτό παιχνίδι. Πάμε στο 405, ένα σίγουρο over. Νάπολη Ουντινέζε και σε άλλο επίσης ένα ωραίο overάκι 4.30 Σεβίλη Βαλένθια για την Ισπανία και αυτό πιστεύω ένα ωραίο over. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τους αριθμούς για εκείνο, τις τετράδες που βλέπω συχνά που εμφανίζονται, που πιστεύω ότι εντάξει αν πεις τώρα είναι computer, αλλά τις πιστεύω ρε παιδιά, τι να πούμε. Λοιπόν, πάμε για το εκείνο μας. Ξεκινάμε λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε βασικά με τις εξάδες, πεντάδες, εξάδες, πεντάδες, τετράδες, τετράδες και θα δώσω και τις άλλες τετράδες που βγαίνουν πάρα πολύ συχνά. Να πω το άλλο πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε, ότι δεν παροτρύνω κανέναν να πάει να παίξει. Εγώ αυτά που δίνω είναι δική μου αριθμή, με δική μου λογική. Δεν θα πω ότι πηγαίνετε παίξε παιδιά θα τα πιάσετε σίγουρα. Αυτά μπορεί να βγουν και σε μια εβδομάδα, μπορεί να μην ξαναβγουν ποτέ οι αριθμοί. Αλλά τι βλέπω εγώ συνέχεια, στους αριθμούς σκληρό σκήνο και τα δίνει συχνά. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους αριθμούς που έχω γράψει ήδη. 17, 37, 47, 74, 76, 78. Αυτές είναι ωραίες εξάδες που δίνει συχνά. Τα βλέπω πάρα πολλές φορές. 6 νούμερακια και να ξέρετε ένα πράγμα ότι καλό είναι να παίζετε 5, 4 μέχρι 6 νούμερα γιατί άμα ξεφύγετε είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιάσετε αριθμούς γιατί μπορεί να βάλετε 7 εσείς, 7 νούμερα και να βγουν 6 και να σκάψει ένα νούμερο. Λοιπόν, σκάψει ένα νούμερο και λέει μα γιατί. Γιατί δεν βάζετε τα 6, δεν γίνεται παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το 7 να το δώσει και άμα πάμε στο 7 και άνω είναι άσα να πάνε. Λοιπόν, οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ ελάχιστες και θα ανεβάσω κάποια στιγμή βίντεο με εκείνο το πως
παίζεται το κίνο και ποιες είναι τα κέρδη και ποια είναι η χασούρα. Θα το αναβάσω κάποια στιγμή. Λοιπόν, συνεχίζουμε με εξάδα πάλι. Με πεντάδα, συγγνώμη. 26, 27, 53, 54, 55. Αυτές οι πεντάδες εδώ, η πεντάδα συγκεκριμένη βγαίνει πάρα πολύ συχνά. Πάμε στην εξάδα μας, που είναι 3, 13, 6, 16, 9, 19. Και αυτή η εξάδα είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε στην πεντάδα 13, 14, 18, 19, 20. Και αυτή η πεντάδα επίσης τη βλέπω πάρα πολύ συχνά. Να ξέρετε ένα πράγμα ότι να παίζετε κολλητά αριθμούς, όπως παραδείγματος χάρη 31, 41, 51 και 58, 59, 60 ας πούμε. Να παίζετε κολλητά αριθμούς, διότι άμα είναι σκόρπια είναι πάρα πολύ σπάνιο να βγει, πάρα πολύ δύσκολο να το πιάσετε. Ενώ κολλητά ας πούμε αριθμούς, έχετε αν παρατηρήσει ο κίνο ότι βγάζει 6-7 αριθμούς μαζεμένους ας πούμε εδώ ή βάζει εδώ. Το έχετε προσέξει, αποκλείεται να δεν το έχετε προσέξει. Λοιπόν, πάμε και στις τετράδες μας. 32-41, 38-48. Τα βλέπω πάρα πολύ συχνά αυτά τα νούμερα. Πιστεύω ότι και έχω πιάσει και πρόσφατα σα συγκεκριμένα 50 ευρώ με 3 κλειδώσεις, 1,5 ευρώ ας πούμε, και έχω πιάσει 50 ευρώ. Είναι πάρα πολύ καλό εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, να δίνεις 1,5 ευρώ, να πάρεις 50 ευρώ. Είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, και άλλη μια τετράδα ωραία είναι 4-14-60-70. Και αυτή η τετράδα είναι πάρα πολύ ωραία. Αν και να πω την αλήθεια, εγώ παίζω κίνο μια φορά τη βδομάδα, άντε δύο φορές τη βδομάδα. Κάθομαι λίγο 5-10 λεπτά στο πρακτορείο, παρακολουθώ μερικές κληρώσεις, παρακολουθώ και τις προηγούμενες κληρώσεις και ρίχνω ένα δελτίο ας πούμε, για 10-15 κληρώσεις και σηκώνομαι και φεύγω. Πολλές φορές έχω σκανάρει το δελτίο και έχω βγάλει και 5 στα 5, έχω βγάλει και 4 στα 4. Άλλες φορές έχω δελτίο 15 ευρώ ας πούμε, και δεν έχω πάρει πάνω από 3 ευρώ. Είναι εντάξει, πιθανότητες πολύ μικρές, αλλά καμιά φορά κάθε το καλό. Θυμάμαι μια φορά ότι είχα βγάλει ένα ωραίο 5 στα 5 που δεν το περίμενα ποτέ. Είχα παρακολουθήσει και τις 14 κληρώσεις από τις 15 που είχα βγάλει και δεν είχα παρακολουθήσει την πρώτη, γιατί είχα φύγει από την ώρα από το πρακτορείο και μόλις έφτασα σπίτι παρακολούθησα τις επόμενες κληρώσεις. Και μόλις κάνανε το δελτίο, κέρδιζε ρε παιδιά η πρώτη κλήρωση με το που έριξα το δελτίο. 208 ευρώ. Λοιπόν, πάμε και στις άλλες τετράδες μας για να μην σας κουράζει και πάρα πολύ. Λοιπόν, η άλλη τετράδα είναι 9-10, πιάνουμε γωνίες, 71-72. Η άλλη τετράδα, πολλές φορές παίζω και εκείνο μπόνους, αλλά αυτό το αποφεύγω γιατί πληρώνεις αδιπλά και μπορεί να μην το πιέσεις ποτέ. Λοιπόν, η άλλη γωνία είναι 1-2-71-80. Πιάνουμε τις τρεις γωνίες, πάλι με τετράδες. Και θα πάμε και στις πεντάδες τώρα. 4-5 μέχρι 6 για μένα είναι καλά προσωπικά. Λοιπόν, πάμε στις εξάδες μας. 29-30-59-60-76-77. Αυτή είναι η ωραία μας εξάδα. Πάμε και στην πεντάδα μας. Λοιπόν, 1-2-3-9-10. Και όπως βλέπετε, παρακολουθείτε ότι σε όλες μου τις στήλες βάζω κολλητά αριθμούς, δεν τα βάζω σκόρπια, γιατί δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν μου βγαίνει καθόλου. Λοιπόν, πάμε και στις άλλες δύο που είναι οι τετράδες μας. 21, 22, 23, 19. Πάλι εδώ είμαστε κοντά και αφήνουμε έναν αριθμό μόνο του. Και αυτή είναι μια ωραία τετράδα. Λοιπόν, πάμε και σε μια άλλη ωραία τελευταία τετράδα, η οποία παίζει πάρα πολύ. 63-73-33-13. Λοιπόν, και αυτή μια ωραία τετράδα επίσης, η οποία παίζει πάρα πολύ. Θα παρακολουθήσετε όποιοι παίζουν εκείνο, να δείτε εκείνη τη στιγμή ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι αριθμοί παίζουν τα διαστήματα πολύ. Θα μου πεις ότι εκείνη την ώρα που δεν ρίχνεις, θα τους βγάλει τους αριθμούς και μόλις παίξεις δεν τους βγάζει ποτέ. Εντάξει, okay. Κάποιες κληρώσεις επαναλαμβάνονται, να ξέρεις, πάρα πολύ συχνά. Επαναλαμβάνονται άπειρες φορές. Μπορεί εκείνη την ώρα μέσα να επαναλάβονται. Μπορεί να επαναλάβονται μέσα στη μέρα 3-4 φορές
οι σχεδόν ίδιες κληρώσεις, 99% ίδιες κληρώσεις. Αν το ξέρετε, είναι de facto. Αυτά λοιπόν έχω να πω. Εύχομαι και για τις προβλέψεις να τα πάμε καλά αύριο. Γιατί εντάξει, θέλω κι εγώ να σας πάρω παιδιά ταμείο. Κι εγώ έχω μέρες να πιάσω στοίχημα. Παίζω μια φορά την εβδομάδα, δύο, το πολύ. Ό,τι μπορώ κάνω. Λοιπόν, εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ και θα τα πούμε. Εύχομαι και με τις προβλέψεις, όποιοι ακολουθήσετε, να έχετε μια καλή επιτυχία. Θα τα πούμε με νέο βίντεο, παιδιά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.